Φοβόμαστε πολύ, δεν θέλουμε ούτε να κινδυνολογούμε, ούτε τις Κασάνδρες κάνουμε. Αλλά αν πάρουμε υπόψη μας και την καταστροφή που έγινε στην Αττική πριν λίγες μέρες που την πληρώσανε τόσοι συνάνθρωποι μας, βλέπουμε ότι δυστυχώς έχω προσωπική πείρα, ιδιαίτερα από την περιοχή δηλαδή του Γιώφυρου, ότι είναι εν δυνάμει κίνδυνος αυτό το πράγμα. Ξέρουμε όλοι ότι έρχονται, χειμώνας είναι, όπως και να το κάνουμε, θα έχουμε βροχές, θα έχουμε καιρικά φαινόμενα ακραία. Δεν βλέπουμε να γίνονται τα έργα που θα έπρεπε να γίνονται πριν από τις καταστροφές και φοβόμαστε πάρα πολύ ότι θα είμαστε πάλι μάρτυρες στα ίδια πράγματα. Θα έχουμε συσκέψεις επί συσκέψεων μετά τις καταστροφές, θα έχουμε ανθρώπους που θα ενδιαφέρονται μετά τις καταστροφές. Και από αυτό το πράγμα, από αυτή την αγωνία, θέλαμε να πούμε ότι αν κάποιοι μπορούν να κάνουν κάτι, καλό θα είναι να το κάνουν πριν. Δεν έχει κανένα νόημα να κλαίμε και να λέμε να ρίχνει ευθύνες ο ένας στον άλλο και να χαθούν περιουσίες και να κινδυνεύσουν ανθρώποι για άλλη μια φορά στο βαθμό που μπορούμε. Αν μπορούν τελικά οι αρμόδιοι να λύσουν το πρόβλημα πολύ πριν να θρηνήσουμε θύματα, οι περιουσίες. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Λέτε ωστόσο επίσης μέσα σε αυτή σας την καταγγελία δελτίου τύπου ότι προειδοποιούμε πως δεν πρόκειται να δεχθούμε κροκοδίλια δάκρυα. Σε αυτό το προειδοποιούμε, πού αναφέρεστε? Προφανώς. Ευθύνες μπορεί να υπάρχουν από την κεντρική εξουσία μέχρι τους τοπικούς άρχοντες. Αλλά το ζήτημα είναι ότι εάν ο Δήμος, εάν η περιφέρεια δεν μπορεί, για τους οποιοδήποτε λόγους, μπορεί να είναι δεμένα τα χέρια του, να μην υπάρχει χρηματοδότηση, μπορεί για χίλιους δύο λόγους. Εάν δεν είναι ικανοί να λύσουν αυτό το πρόβλημα, τουλάχιστον να βγουν να το καταγγείλουν. Έχω προσωπική πείρα, σας αναλύω από την περιοχή. Αυτή τη στιγμή ο Γιώφυρος, το τελευταίο μήνα, εκτός από μια απίστευτη βρωμιά που βγάζει, εκτός από κινδύνους που υπάρχουν υγειονομικούς πια, έχει γεμίσει, να σας το πω πρακτικά, έχει γεμίσει από καλάμια. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το βλέπουν καθημερινά οι κάτοικοι και να μην έχει ο Δήμος ή η περιφέρεια. Εγώ δεν είμαι αρμόδιος να σας πω ποιος από τους δύο είναι υπεύθυνος για αυτό το πράγμα. Εμείς λέμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα λοιπόν ποιο είναι, από πού ξεκινά, κατά τη γνώμη τη δική μας. Ότι έργα τα οποία θα καλύψουν λαϊκές ανάγκες, όπως είναι τα αντιπλημμυρικά, δεν έχουν κέρδος για αυτούς που θα αναλάβουν να τα κάνουν. Εμείς το βλέπουμε έτσι απλά. Mm-hmm. Δεν είναι διόδια από την εθνική, αυτοί που θα φτιάξουν τα διόδια θα πάρουν χρήματα από τους ανθρώπους. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν έχουν κέρδος, μπαίνει η ζωή των ανθρώπων και των περιουσιών τους, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Έτσι το βλέπουμε. Κατά συνέπεια, εάν όμοι γέννητο γίνει κάτι, κανείς δεν το θέλει. Αλλά αν όμοι γέννητο έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα που είχαμε τα προηγούμενα χρόνια. Και το θυμάστε και το ξέρετε κι εσείς και όλοι που μας ακούν. Και πλημμύριζαν οι άνθρωποι από τη Φοινικιά, από τις Τρεις Βαγιές, στο Παγκρίτιο στάδιο. Νομίζω ότι θα είναι τουλάχιστον υποκριτικό να βγουν μετά εκπρόσωποι από δήμους, περιφέρειες, από κυβέρνηση, από δεν ξέρω τι, και να λένε ότι λυπώνται πολύ και ότι είναι δίπλα στους ανθρώπους και οι σκέψεις τους είναι μαζί τους και όλα αυτά. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι υποκριτικά. Μάλιστα. Πάντως, αυτό το οποίο έχει ακουστεί κατά κόρον το τελευταίο διάστημα, όταν ρωτάς για το τι γίνεται εξαιτίας του φόβου που υπάρχει, όχι μόνο από εσάς, δηλαδή του Συνδικάτου των Οικοδόμων, μελών σας που μπορεί να μένουν στις ελογοπεριοχές, αναφέρεστε στο Γιώφυρο, στη Φοινικιά, στις Τρεις Βαγιές. Αυτό το οποίο λένε είναι το εξής. Ότι ξέρετε, είχε γίνει ένας γενναίος, ένας πολύ καλός καθαρισμός, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με τα καλά τα προηγούμενα χρόνια. Δεν χρειάζεται να γίνει τώρα κάτι καινούριο. Το πρόβλημα δεν είναι τα καλάμια. Το πρόβλημα είναι η ασυνειδησία και τα μπάζα τα οποία ρίχνονται εντός των ρεμάτων, εντός των ποταμών. Και εδώ θα ήθελα την απάντησή σας. Αν και βέβαια, και τη δικιά σας την εκτίμηση, αν και βέβαια δεν είναι μόνο η περιφέρεια, δεν είναι μόνο ο Δήμος, είναι Διεύθυνση Δασών και δεν ξέρω και ποιος άλλος είναι. Γιατί για να κοπούν ακόμα και τα καλάμια χρειάζεται. Να υπάρχει άδεια, νομίζω, τουλάχιστον αυτό λένε όλες οι πληροφορίες και από τη Διεύθυνση Δασών. Δεν ξέρουμε ποιος τι και γιατί τελικά. Συμφωνώ μαζί σας, κυρία Λουγεράκη, κοιτάξτε, εμείς βάζουμε κι άλλους παραμέτρους. Η οικοδομία αυτή τη στιγμή, ο κλάδος των κατασκευών, πλήττεται από ανεργία απίστευτη. Υπάρχουν στοιχεία ότι το 65% των συναδέλφων είναι άνεργοι χρόνια, μακροχρόνια άνεργοι. Κατά συνέπεια, όταν εμείς λέμε ότι αυτό το πρόβλημα πρέπει να πιαστεί κεντρικά. Μιλάμε για αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία όχι μόνο θα προφυλάξουν τους κατοίκους από τις περιοχές, αλλά γιατί να μην βάλουμε στο μυαλό μας να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα τέτοια και τόσα, που να μπορούν να εκμεταλλευτούν το νερό που πάει χαμένο. Δηλαδή,
να γίνουν δημιουργικά έργα που να πιάσουν τα νερά αυτά που πάνε στη θάλασσα. Ένα. Μάλιστα. Όταν λέμε ότι για λαϊκές ανάγκες, δεν λέμε μόνο αυτό το πράγμα. Χάνονται τόσες ανθρώπινες ζωές στον δρόμο. Το ξέρουμε πολύ καλά ότι αν φτιαχτούν σωστά έργα, σωστοί δρόμοι ή με αυτό που υπήρχε το διαχωριστικό που φτιάχτηκε τα τελευταία χρόνια, αν γίνουν τέτοια έργα με τέτοια στόχευση δηλαδή που να καλύβουν ανάγκες, νομίζω ότι και θα βοηθηθεί το ζήτημα της ανεργίας της δικής μας και θα εξοικονομήσουμε ζωές και περιουσίες. Mm-hmm. Το πρόβλημά μας λοιπόν εγώ, και εγώ δεν ξέρω αν θα είναι και το δασαρχείο και η περιφέρεια, ο Δήμος, δεν ξέρω εγώ, δεν φωτογραφίζω μόνο αυτό το πράγμα. Δεν είναι και δουλειά μου εξάλλου. Εγώ λέω ότι το πρόβλημά μας είναι ότι όταν γίνονται μελέτες για το τι πρέπει να γίνει, δεν στοχεύουμε στο τι πρέπει να καλύψουμε. Εμείς λέμε ότι πρέπει να βάλουμε σαν στόχο να καλύπτουμε ανάγκες των ανθρώπων. Μα ούτως ή άλλως, κύριε Γραμματέα. Ότι αυτοί που προγραμματίζουν τα έργα κοιτάζουν να δουν από πού θα πάρουν. Ακούστε, χρήματα. Ωστόσο δεν μπορείτε να λέτε ότι εμάς δεν μας νοιάζει ποιος έχει την ευθύνη ή δεν φωτογραφίζουμε. Από τη στιγμή που λέτε, κύριοι, εκ των υστέρων είναι απαράδεκτο να κλαίτε και να υπόσχεστε. Τα αντιπλημμυρικά έργα θα δώσουν πνοή και σε ένα άλλο χώρο που είναι ο χώρος της οικοδομής από την άλλη και θα δώσουν ουσιαστικά και μεροκάματα. Εμείς λέμε εγώ ότι δεν τους φωτογραφίζουμε και δεν τους αφήνουμε στο απειρόβλητο. Σαφέστατα. Δεν ξέρω αν είναι. Είναι όλοι μαζί και πρέπει να ξεκαθαρίσουν όλοι μαζί τι είναι. Να ξεκαθαρίσουν όλοι μαζί τι είναι, πώς είναι, γιατί είναι, έχουν, δεν έχουν λεφτά, κάνουν, δεν κάνουν, γιατί εκείνη. Να σας πω ένα παράδειγμα. Νομίζω γίνεται, είναι κατανοητά αυτά τα οποία λέτε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Πριν ένα χρόνο, ενάμιση, έχοντας μία μελέτη από μηχανικούς για το Ηράκλειο, επισκεφτήκαμε και τον Δήμο και την Περιφέρεια, δίνοντάς τους τη μελέτη, η οποία μελέτη έλεγε η κυρία Ζουλγεράκη ότι υπάρχουν 17 σχολικά συγκροτήματα στο Ηράκλειο, τα οποία χρήζουν αντισεισμική θωράκιση, τα οποία δεν είναι ικανά σε περίπτωση σεισμού να προστατεύσουν τα παιδιά μας. Και πήγαμε και στο Δήμο και στην Περιφέρεια. Μάλιστα. Ξέρετε, να έχει γίνει τίποτα.